Το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Να παρουσιάσουμε ωστόσο μία κάρτα. Καθώς τι έχουμε, μία συνταξιοδότηση, μία είδηση που αφορά συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλή έχουμε 49 αποχωρήσεις, 34 δάσκαλοι, 7 νηπιαγωγοί, 4 εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής και 4 δάσκαλοι ειδικής αγωγής. Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων έχουμε 19 αποχωρήσεις εξαιτίας συνταξιοδότησης, 19 δάσκαλοι στην πρωτοβάθμια, 4 νηπιαγωγοί πρωτοβάθμια και 1 δάσκαλος ειδικής αγωγής. Κοιτάξτε τώρα πόσοι εργαζόμενοι αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης. Στο Ρέθυμνο 13 αποχωρήσεις, 9 δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης και 4 νηπιαγωγοί. Και πάμε και στην Ανατολική Κρήτη. Στο Λασίδι έχουμε 9 αποχωρήσεις, 7 δάσκαλοι, 2 νηπιαγωγοί. Για ποιο λόγο τώρα παρουσιάσαμε αυτά τα στοιχεία? Καθώς αποχωρούν εργαζόμενοι, καταγράφεται μία υποστελέχωση, φυσιολογικό το φαινόμενο καθώς αποχωρούν για να πάρουν σύνταξη, και το μεγάλο θέμα είναι, θα καλυφθούν αυτά τα κενά? Και βγαίνει μπροστά και η Διδασκαλική Ομοσπονδία, αλλά και κατά τόπους οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και λέει, διορισμοί εδώ και τώρα στην πρωτοβάθμια καθώς έχουμε πρόβλημα. 90 οι αποχωρήσεις εξαιτίας δαξιοδότησης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Πάμε στον κύριο Αντώνη Τσαλαπάκη, τον πρόεδρο Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ένα θέμα σοβαρό το οποίο προκύπτει και χρειάζεται και δημοσιογραφική κάλυψη από τη μία, πραγματικά, και μιλάω τελείως αντικειμενικά, αλλά και από εσάς που ήδη το πράτετε περαιτέρω όθηση για να γίνει ευρέως γνωστό. Όπως είπατε, σε όλη την Κρήτη κάθε χρόνο υπάρχει αυτό το διάστημα του χρόνου που οριστικοποιούνται όσα αιτήματα συνταξιοδότησης θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για τη φετινή χρονιά η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 13η Φεβρουαρίου, και από την οποία μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα και στα Χανιά πόσοι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να προχωρήσουν και να οριστικοποιήσουν τις σχέσεις τους με το δημόσιο και να συνταξιοδοτηθούν. Αυτή σε εμάς, όπως είπατε και εσείς, είναι 19 στον αριθμό, 14 δάσκαλοι, 4 νηπιαγωγοί και 1 εκπαιδευτικός από τμήμα ένταξης. Την ίδια ώρα, εμείς περιμένουμε ότι το Υπουργείο το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς. Αυτό όμως δεν είναι στη δική του ατζέντα. Γι' αυτό και μπαίνει ως πρόταγμα στις δικές μας διεκδικήσεις, τους μόνιμους μας δικούς διορισμούς. Γιατί οι διορισμοί πάντα βασίζονται στην κάλυψη των οργανικών αναγκών των σχολικών μας μονάδων. Τα σχολεία των Χανίων, για να εξηγήσουμε καλύτερα και στους τηλεθεατές σας, τη φετινή χρονιά λειτουργήσαν με επιπλέον 400 και παραπάνω προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Οι συνάδελφοί μας αυτοί δεν κάλυψαν οργανικά κενά, κάλυψαν λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, τις οποίες το Υπουργείο αρνείται να τις μετατρέψει σε οργανικά κενά για να τους χρησιμοποιήσει ως μόνιμους και να τους διορίσει στο άμεσο μέλλον. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η αναβλητικότητα με την οποία βάζει το Υπουργείο και η διαχείριση που κάνει στις εκπαιδευτικές ανάγκες. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι μαθητές μας κάθε χρόνο έχουν άλλο δάσκαλο σε πολλές περιοχές. Γιατί δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα έχουν οργανική σε ένα σχολείο σίγουρα. Και αυτός ο κόσμος, αυτή η εκπαιδευτική κοινότητα μετακυλίεται από τη μια σχολική μονάδα κατά τη διαδικασία των προσλήψεων των αναπληρωτών. Μάλιστα. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι σε επίπεδο Χανίων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το μοσαϊκό των κενών που διαμορφώνεται τώρα μέσα στον Φλεβάρι. Υπάρχουν κενά? Υπάρχουν δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, σωστά, κάποιες συγκεκριμένες δομές όπου κατά κάποιο τρόπο υπολειτουργούν? Δεν είναι ένα μικρός αριθμός των κενών. Ο αριθμός των κενών είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το είπατε μόνος. Για κάποιον που λειτουργεί μέσα στα σχολεία. Δηλαδή μπορούμε να σκεφτούμε ότι πριν από 4 μέρες ζητήσαμε από το Υπουργείο να προσλάβει 8 δασκάλους για να καλύψουν κενά τα οποία έχουν ανοίξει τώρα. Άρα έχουμε τμήματα τα οποία δεν έχουν δάσκαλο. Αυτό πώς λειτουργεί το σχολείο? Κλείνουμε το ολοήμερο, το ολοήμερο που το Υπουργείο στην αρχή της χρονιάς έβγαινε και έλεγε ότι το θέλει ανοιχτό για να βοηθήσει τους γονείς. Το κλείνουμε αυτό για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το πρωινό σχολείο. Το Υπουργείο στη διάθεσή του έχει πανελλαδικά 40 εκπαιδευτικούς διαθέσιμους για να καλύψουν όλα τα κενά της χώρας.
Και αυτό ήταν μια εγκληματική απόφαση της Υπουργού της κυρίας Κεραμέως, όταν δεν άνοιξε την περσινή χρονιά τους πίνακες. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βγαίνουν από τα πανεπιστήμια το 2022, το 2021, να μπορέσουν να καταθέσουν τα χαρτιά τους για να διοριστούν στο δημόσιο. Μάλιστα. Ένα σχόλιο αναφορικά με την αξιολόγηση. Υπάρχουν αντιδράσεις. Υπήρχε και ένα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο το οποίο πραγματικά χαρακτηρίστηκε από μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Στο κομμάτι της αξιολόγησης, οι αντιδράσεις σε επίπεδο Χανίων θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα? Εμείς σίγουρα θα συνεχίσουμε με κινητοποιήσεις, ακόμα και στις 22 του μήνα, όπου υπάρχει μια υγειονομική κινητοποίηση, την οποία στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Στα Χανιά το ποσοστό συμμετοχής ήταν 90% στην τελευταία απεργική κινητοποίηση. Θεωρούμε ότι το σχολείο αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη από ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Το σχολείο χρειάζεται στήριξη με κονδύλια, με πλήρη στελέχωση. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούμε να ζούμε με κουπόνια και βάουτσερ που προσπαθεί το Υπουργείο, ούτε με οι συνταξιούχοι μπορεί να ζήσουν με πεζοκομμένες συντάξεις. Πρέπει να δούμε με άλλο τρόπο την πολιτική που ασκείται στην εκπαιδευτική κοινότητα και ποιους στόχους έχει. Στο εξωτερικό έχουν αποτύχει αυτά τα μοντέλα που η Κεραμέως, η υπουργός μας, αυτή τη στιγμή θέλει να φέρει στη χώρα μας, όπως απέτυχε στην Αγγλία και στην Αμερική. Μάλιστα, μάλιστα. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Ανοίξαμε ένα θέμα που έχει πολλά επεισόδια ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.